Από το βιβλίο «Γνώσεις και άγνοια», πέμπτο κομμάτι, φιλοκαλικές σελίδες, σελίδες 34, «Η γνώση γεννά την αγάπη και τη θεολογία». Μέσα στο σκότος της άγνοιας η ψυχή μένει ανέραστος, χωρίς το φως και τη χαρά της αγάπης. Αντιθέτως, η γνώση γεννά την αγάπη, τη διπλή αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να αγαπήσεις εάν δεν γνωρίσεις. Δια τούτο μαζί με το Θεό ευρίσκεται εκείνος που γνωρίζει την Αγία Τριάδα και τη Δημιουργία και την Πρόνοια και του οποίου το παθητικό μέρος της ψυχής το έκανα παθές. Αντιθέτως, ευρίσκεται μακράν του Θεού όποιος αγνοεί την Αγία Τριάδα. Αγνοεί αυτή όχι νοητικός, αλλά αγαπητικός. Δεν έχει αγαπητική σχέση με την Αγία Τριάδα, την Τρισήλιο Θεότητα, της οποίας ο γνωστικός νους δοξάζει και ανυμνεί ακαταπαύστος την πανσοφία δημιουργία και πανθαύμαστον πρόνοια. Για κάθε μία πνευματική βαθμίδα ή κατάσταση μία αρετή, υπάρχει και αντίστοιχος πηγή αρετή ή κατάσταση ή βαθμής από όπου προέρχεται. Καρπός, λέγει, λόγω χάρη της εγκράτειας, είναι η απάθεια. Καρπός της αληθινής πίστεως είναι η γνώση. Ενώ όμως η απάθεια γεννά τη διάκριση, η γνώση γεννά την αγάπη. Οι Άγιοι Πατέρες χωρίζουν την πρακτική αρετή από τη θεωρητική αρετή ως προς τη μέθοδο. Ως προς την αξιολόγησή των, όλες οι αρετές έχουν την ειδική των αξία και τιμή, αλλά συνδέονται μεταξύ των αλυσιδωτός και αρμονικός. Όταν λοιπόν ο νους κατορθώνει την πρακτική αρετή, προκόβει στη φρόνηση. Όταν κατορθώνει την θεωρητική αρετή, προκόβει στη γνώση. Η πρακτική αρετή γενικώς οδηγεί τον αγωνιστή στη διάκριση καλού και κακού, ενώ η θεωρητική αρετή οδηγεί στην κατάληψη των λόγων των όντων. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος που ζει μέσα στη χαρά και στην ειδονή της Θείας Γνώσεως δεν ανταλλάσσει αυτό το μέγα θαύμα με καμίαν ειδονή και χαρά του κόσμου τούτου, ούτε το μαγνητίζουν οι κοσμικές δόξες και οι θέσεις και οι τιμές οι επίγειες. Αν όμως κάποιος δεν έχει γευτεί την πνευματική γνώση, ακόμη τότε ας καλλιεργεί την πρακτική αρετή. Διότι όποια θυσία και αγώνα κάνουμε, νηστεία, αγρυπνία, ελεημοσύνη κλπ, τα κάνουμε με σκοπό να φτάσουμε κάποτε στην πνευματική γνώση να γνωρίσουμε το Θεό. Συν το χρόνο, η θεωρητική αρετή αξιώνει το νου του χαρίσματος της θεολογίας, όταν με τα φτερά της αγάπης, ως άλλος υψηπέτης αετός, ο νους έλθει εις θεωρίαν και εξετάζει τις ιδιότητες του Θεού με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα ενθυμηθούμε τον Άγιο Νίλωνο, ο οποίος λέει «Η προσεύχει αληθώς θεολόγος ή, και θεολόγος ή προσεύχει αληθώς». Πράγματι, με τη θεωρητική αρετή της προσευχής, ο νους ανοίγεται στη θεολογία, η οποία, όπως είπαμε και στον πρόλογο, δεν είναι ένα νοητικό πανεπιστημιακό μάθημα. Και μία επιστήμη όπως όλες οι άλλες, αλλά χάρη θεολογική με θείων φωτισμών προσευχής και θεωρίας. Αυτή είναι η απαστράψη της παράδοσης Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Εκτρεπόμενοι από την παράδοσή μας, εκάναμε την θεολογία ένα αντικείμενο πανεπιστημιακής σπουδής και το κατάντημα είναι γνωστόν της πάση. Σπουδάζουν ξεράν ψηλήν γνώσην της θεολογίας, χωρίς θεωρητική αρετήν προσευχής, πόθου και αγάπης, άνθρωποι αμύητοι οι οποίοι διεκδικούν την αυθεντία του διδασκάλου καθηγητού θεολόγου. Βέβαια όλα αυτά τα προώθησε η προτεσταντική θεολογία, η παπική θεολογία που κρύφονται πίσω της οι ταλμουδιστές καμπαλιστές Ιουδαίοι για να διαλύσουν οποιονδήποτε καρπό αγιοπνευματικό βγαίνει μέσα από την πρακτική αρετή, από την θεωρία που είναι ο πόθος για την αγάπη του Θεού. Διάβασε κεφάλαια νοερά άθλησης περί νοεράς ευχής και πώς μπαίνει ο νους στην καρδία, διάβασε οι περιπέτειες ενός προσκυνητού, διάβασε και μελέτησε μία βραδιά στην έρημο του Αγίου Έωρους πώς γίνεται η νοερά προσευχή. Και αυτό θα σου ανοίξει τη διάνοια και θα καταλάβεις ποιος είναι ο πραγματικός θεολόγος, αυτός που έχει πόθο Θεού και από αγάπη Θεού λέει συνεχώς την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν». Η αυθεντία είναι καρπός της αληθινής γνώσεως και αγαπητικής σχέσης του Θεού, ο οποίος καθαρίζει, φωτίζει και χαριτώνει το νου, το βίο και το λόγο του διδασκάλου. Άλλωστε είπε ο Κύριος, «Ημείς δε μην κληθείτε ραβή,
εις γαρ καθηγητής ημών, ο Χριστός, εμείς δε πάντες αδελφίεστε. Είναι ανάγκη να πληροφορηθούμε ότι όσον υπάρχει μίσος στην ψυχή, δεν μπορεί να ενεργεί η πνευματική γνώση μέσα της. Ο όντος θεολόγος άνθρωπος που εφραίνεται και θερμαίνεται από τους λόγους του Θεού, φτάνει σταδιακώς με τον καιρό σε μεγάλα μέτρα απαθίας. Διότι λέγει η Γραφή, τα λόγια Κυρίου αγνά, αργύριον πεπειρωμένο, δοκίμιον τη γη. Ο γνωστικός περισσότερο στηρίζεται στην πρακτική αρετή και πήρα και έτσι κυριαρχεί επί των παθών. Αλλά και ο θεολόγος μπορεί να γευτεί την γνωστική πείρα εάν διαθέσει πιο ταπεινά τον εαυτό του. Και ο γνωστικός πάλι γεύεται τη θεωρητική αρετή εάν διατερεί καθαρόν το διακριτικό μέρος της ψυχής του. Συμβαίνει δηλαδή να μην συνυπάρχουν εκτός σπανίων εξαιρέσεων και τα δύο χαρίσματα στον ίδιο, ώστε να ταπεινοφρονούν και οι δύο αγωνιζόμενοι με ζήλο και για την αρετή. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, «Εκάστο δίδεται η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον. Ω μεν δίδεται λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα». Α Κορινθίους 2β8. Όλες οι άλλες γνώσεις δεν πρέπει να λέγονται γνώσεις αλλά νοήσεις ή διανοήματα. Η πραγματική γνώση είναι δοσμένη για να γνωρίσουμε, να πιστέψουμε, να αγαπήσουμε, να έλθουμε ερωτικώς προς εκείνο, το άκρος εφετών ο οποίος γνωρίζεται χωρίς να γνωρίζουμε πώς και μίαν γνώση άγνωστον πήραν από κάθε γνώση γνώφος αγνωσίας, βλέπε Άγιον Διονύσιον Αεροπαγίτη. Ας δούμε τώρα τον ρόλο της γνώσεως εν σχέση με την αγάπη προς τον πλησίον. Έχουμε τη μετρή ενέργεια της γνώσεως, έχουμε και την ολοκληρωμένη ενέργεια της γνώσεως. Κατά τη μετρία ενέργεια, όταν θυμώσουμε με έναν συνάνθρωπο και οι σχέσεις μας πριχραθούν, τότε η ενέργεια της γνώσεως που έχει φτάσει ως ένα επίπεδο και εντά τη συνείδηση, έως ότου επαναφέρουμε την αρμονία και τη συμφιλίωση. Κατά την ολοκληρωμένη ενέργεια της γνώσεως, ο νους διαθέτει μεγαλύτερα ανέστηση, συνέστηση, ευαισθησία. Αν οργιστεί κάποιος εναντίον του αγωνιστού αυτού, ο νους του αγωνιστού δυσκολεύεται να προσευχηθεί. Ο λόγος της γνώσεως είναι όλος αγάπη, δεν επιτρέπει την διάνοια να συλλάβει θεία αντικείμενα της θεωρίας, εάν δεν επανέλθει στην αγάπη ο οργιστής αδελφός. Εάν όμως συμβεί εκείνος να μην θέλει να γίνει αυτό ή έχει απομακρυνθεί από τον τόπο που εγκατοικούσε, τότε η Αγία Γνώση σωθεί το νου να έχει τη μορφή του προσώπου του εμπρός του με απεριόριστη αγάπη. Έτσι εκπληρώνει το νόμο της αγάπης στο βάθος της ψυχής. Αυτό σημαίνει γνώση Θεού, η αγάπη. Τότε ο νους ελεύθερος μπορεί να προχωρήσει στη θεολογία και στην αγάπη του Θεού με μεγάλη παρησία. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Πώς λες ότι αγαπάς τον Θεό, ενώ την εικόνα του, το πλάσμα του, το δημιούργημά του, το μισείς. Τότε λέει δεν ζεις στο φως, αλλά ζεις στο σκότος. Μάλιστα όποιος έγινε μέτοχος της Αγίας Γνώσεως και απέκτησε γεύση της γλυκύτητας του Θεού, ούτε να δικάζει πρέπει ποτέ, ούτε να κινεί δίκη εναντίον κανενός, κι αν ακόμη του αφαιρέσει κανείς τα ρούχα που φορεί. Διότι η δικαιοσύνη των αρχών του κόσμου είναι κατωτέρα της Θείας Δικαιοσύνης ή μάλλον δεν είναι τίποτα εμπρός στη δικαιοσύνη του Θεού. Όσοι έλαβαν την ουράνια χάρη του Αγίου Πνεύματος με διάφορα χαρίσματα, άλλοι είναι νήπιοι και ατελείς, και άλλοι τέλειοι άνδρες που τα έχουν στην πληρότητά των. Οι νήπιοι και ατελείς
προοδεύουν με την εργασία των εντολών και αυξάνουν τις δωρεές του Πνεύματος. Οι άλλοι που έχουν φτάσει στην κορυφή της αγάπης και της γνώσης του Θεού, αφήνουν τα επιμέρους χαρίσματα, είτε προφητείες είναι, είτε διακρίσεις, είτε χαρίσματα διακυβερνήσεως κλπ. Κατά των Απόστολων. Όντως, εκείνος όπου εισήλθεν στα ανάκτορα της αγάπης, δεν γνωρίζει κατά ένα μέρος των Θεών, ο οποίος είναι αγάπη, αλλά συνομιλών πρόσωπον προς πρόσωπον με αυτόν, το γνωρίζει με πληρότητα όπως ο ίδιος ο Θεός τον έχει γνωρίσει. Υπάρχει μία εισάγγελος κατάσταση της Αγίας Γνώσης και της Αγίας Αγάπης προς το γλυκύδατον και πάφο των πρόσωπων του Θεού μας, το απότερον τέλος του Θείου Πόθου που ονομάζεται έκπληξης. Λέγει περί αυτού του βιώματος ο Άγιος. Όταν ο νους καταφωτίζεται μέσα σε εκπλήξεις που δεν μπορούμε να τις εννοήσουμε ώστε να τις εκφράσουμε, βλέποντας τον εαυτό μας ανάμεσα στο Θεό και στα Θεία, τότε ο νους τρώγει τους αληθινούς καρπούς της πνευματικής γνώσεως και θεοποιείται και χαίρεται και προοδεύει στους θείους έρωτες. Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων αγάπη δεν μη έχω, γέγονα χαλκός, ηχών ή κύμβαλων αλαλάζουν. Και αν είδω τα μυστήρια πάντα και πάσα τη γνώση, έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με θυστάνειν, αγάπη δεν μη έχω ουδέν ημί. Α Κορινθίους, Ιώτα Γάμα. Το τέλος του δρόμου μας και ο αποκλειστικός σκοπός μας είναι η αγάπη, το υψηλότερο όλων των χαρισμάτων. Γι' αυτό συγκρίνοντας την αγάπη ο Απόστολος Παύλος προς όλα τα άλλα χαρίσματα, ακόμα και προς το προφητικό, το ιαματικό, της πίστης, της γλωσσολαλίας, του μαρτυρίου και της γνώσεως, ισχυρίζεται στο υπέροχον γιώτα γάμα κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους επιστολής ότι ουδέν ημί ουδέν ωφελούμε, χωρίς την αγάπη έστω και αν έχω όλα τα άλλα χαρίσματα. Εάν τα πάντα έχουν αρχή και τέλος στην αγάπη, τότε παίρνουν μίαν ουράνιον θεϊκήν αξία. Γι' αυτό η γνώση, εάν είναι αληθινή και κατά Θεόν, με θείον φόβο και γνώση και ταπείνωση, προκειμένου να δικαιώσει τον εαυτό της, πρέπει να στοχεύει στον τελικό σκοπό της που είναι η αγάπη ή μεταστοιχείωση της σε αγάπη ή μεταστοιχείωση της σε αγάπη, διότι ο Θεός αγάπη εστί.